Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σιγά σιγά μπαίνουν, ανεβαίνουν οι ρυθμοί της προεκλογικής κούρσας για το 2024. Έχουμε λοιπόν τον Ρον DeSantis, τον κυβερνήτη της Φλόριντα, να ανακοινώνει επίσημα ότι θα κατέβει υποψήφιος για το προεδρικό χρήσμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μία ανακοίνωση που ήταν αρκούντως επεισοδιακή, γιατί έγινε μέσα από μία συνέντευξή του στο Twitter, αλλά με πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα. Έπεσε το Twitter, δεν ακουγόταν ο ήχος, χιλιάδες χρήστες δεν μπόρεσαν να εισέλθουν και μάλιστα αυτό έτσι για κάποιους θεωρείται κακός ιονός για τον DeSantis. Γενικές γραμμές, για τον Μάσκ. Ναι, και για τον DeSantis και για τον Μάσκ, ο οποίος φαίνεται ότι φυσικά, λογικά θα είναι και ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του για να δεχτεί μέσα από την πλατφόρμα Twitter να κάνει αυτό το διάγγελμα εν είδη συνέντευξης ο DeSantis για τις εκλογές. Βέβαια βλέπουμε από την άλλη και τη μεγάλη και την ανερχόμενη δύναμη των social media, τα οποία πλέον δεν χρησιμοποιούνται απλώς για να γράφουμε και εμείς έτσι μηνύματα και να αστειευόμαστε, αλλά βασικό ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Είπε λοιπόν ο DeSantis να δώσουμε τέλος στην κουλτούρα ήττας που έχει επηρεάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να πούμε ότι ο 44χρονος DeSantis προς το παρόν στις δημοσκοπήσεις είναι αρκετά πίσω από τον Τραμπ, τον άλλο βασικό διεκδικητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. 49% οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τραμπ και 19% στον DeSantis. Και βέβαια και ο DeSantis έχει μια αρκετά υπερσυντηρητική ατζέντα. Βρίσκεται και σε μια κόντρα με την Disney, την πολύ μεγάλη επιχείρηση στη Φλόριντα. Έχει αντιταχθεί στις διδασκαλίες στα σχολεία της για θέματα φύλου, σεξουαλικής αγωγής και για τις αμβλώσεις. Επίσης έχει περάσει ένα νόμο πολύ αυστηρό στη Φλόριντα. Και μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλό του, τον θα καταφέρει, ναι. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι βέβαια στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη απήχηση μέχρι στιγμής. Η Νίκη Χάλη, η πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Εθνών, ο Τιμ Σκοτ, γερουσιαστής από την Νότια Καρολίνα, και ακούγεται ότι σύντομα και ο πρώην αντιπρόεδρος, ο Μάικ Πένς, ότι ίσως και αυτός διεκδικήσει το χρήσμα. Πάντως από ό,τι όλα δείχνουν, θα πάμε για μια πρώτη σύγκρουση. Πολιτική σύγκρουση, DeSantis με Τραμπ. Πριν δούμε ποιος θα είναι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ο αντίπαλος στον Τζο Μπάιντεν. Ωραία.